Μια ακόμα θητεία καλείται να φέρει εις πέρας ως πρόεδρος του ΤΕ Μαγνησίας η κυρία Νάνση Καπούλα, καθώς η παράταξή της αναδείχθηκε και πάλι πρώτη ύστερα από τις αρχαιρεσίες που έγιναν πρόσφατα. Πρωτεύον ζήτημα για την κυρία Καπούλα είναι η επίλυση των προβλημάτων που αφορούν στα πολεοδομικά σχέδια περιοχών τόσο της νησιωτικής όσο και της Χερσαίας Μαγνησίας. Το βασικότερο θέμα αυτή τη στιγμή είναι να τρέξουμε τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια, όπου για τις σποράδες έχει μπει οριστικά ανάδοχος και ξεκινάνε και περιμένω τώρα να οριστικοποιηθούν και οι προσωρινοί ανάδοχοι για τη Χερσαία Μαγνησία. Τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια έρχονται για να δώσουν πολύ σοβαρές ρυθμίσεις και λύσεις στα σοβαρά προβλήματα που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια με τα πολεοδομικά ζητήματα στο Πύλιο, για παράδειγμα με τα όρια οικισμών, με τις οροθετήσεις των χυμάρων, με το οδικό δίκτυο το οποίο έχει ακυρώσει τη δόμηση στην εκτός σχεδίου. Άρα μία πλειάδα θεμάτων θα έρθουν να λυθούν τα τοπικά πολεοδομικά, αλλά για να μπορέσουμε να τα λύσουμε θα πρέπει να συγκροτηθούν σοβαρές μελέτες. Η σχεδιαζόμενη εγκατάσταση μονάδας υγροποιημένου φυσικού αερίου LNG εντός του παγασιτικού κόλπου είναι ανάμεσα στα φλέγοντα ζητήματα που η νέα διοίκηση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Μαγνησίας θα καλεστεί να διαχειριστεί. Σημειώνεται ότι η γνωμοδότηση του συγκεκριμένου επιστημονικού φορέα για το επίμαχο θέμα είναι αρνητική. Εμείς ήδη έχουμε τοποθετηθεί πρώτοι από όλους για το θέμα του LNG. Έχουμε δώσει στη δημοσιότητα, θεωρώ, πολύ σημαντικά στοιχεία ώστε να καταλάβει όλος ο κόσμος τι σημαίνει αυτό και πόσο επιβλαβές είναι ένα σενάριο να έρθει να τοποθετηθεί ένα LNG μες στον παγαστικό. Θεωρώ ότι έχουμε τεκμηριώσει και καλύψει το θέμα πλήρως, ώστε να μπορέσει σύσσωμη η κοινωνία του Βόλου και οι φορείς να πάρουν θέση και να παρουσιάσουμε πραγματικά μια ομοφωνία αντίθεση απέναντι στο LNG. Οπότε με την νέα εκλογή μας το μόνο σίγουρο είναι το LNG θα μας ξαναβρει μπροστά του. Με σύμπνοια, ομοψυχία και κοινές δράσεις είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του επαγγελματός μας στη νέα εποχή, ανέφερε χαρακτηριστικά η κυρία Καπούλα αμέσως μετά τη σαρωτική νίκη της παράταξής της.